ο προορισμός είναι μακρινός και το ταξίδι δεν γίνεται πάντα με μπουνάτσα, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες οικονομικής κρίσης. Αλλά ακόμα και η μεγαλύτερη φουρτούνα δεν θα μπορούσε να αποτρέψει το ερευνητικό σκάφος Αιγαίο να βγει στην ανοιχτή θάλασσα της παγκόσμιας ερευνητικής πρωτοπορίας. Ντυμένο στα ελληνικά χρώματα και εξοπλισμένο με τα τελειότερα μηχανήματα, το Αιγαίο, αυτό το σύγχρονο πλωτό εργαστήριο, μαζί με το βαθυσκάφος Θέτης και το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα ROV, έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πολύπλευρης ερευνητικής δραστηριότητας των επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Στο 47ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στην Ανάβησο, βρίσκεται η έδρα του ΕΛΚΕΘΕ. Εδώ στεγάζεται και το Ινστιτούτο Οκεανογραφίας, το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, όπου γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για όλες τις πτυχές του υποθαλάσσιου, θαλάσσιου και παράκτου περιβάλλοντος στη χώρα μας, αλλά και η πλούσια βιβλιοθήκη. Από τα μέσα του 2011, την πόρτα του ΕΛΚΕΘΕ διάβηκε ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά. Είναι επικεφαλής και των συνολικά 5 ερευνητικών Ινστιτούτων στην Ανάβησο, στον Άγιο Κοσμά, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στην Καλαμάτα, με 430 συνεργάτες, επιστήμονες, ερευνητές, βοηθητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Με λαμπρές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κώστας Συνολάκης ειδικεύθηκε στην περιβαλλοντική υδραυλική και στην γεωπεριβαλλοντική μηχανική. Έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και απέκτησε παγκόσμια φήμη για την επιστημονική του συμβολή στην παρατήρηση των τσουνάμι που προκαλούνται μετά από ισχυρούς σεισμούς. Όμως, περισσότερο από όλα, εκείνο που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών είναι ο εφηβικός ενθουσιασμός για την προώθηση του Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΚΕΘΕ. Την μια πλευρά κάνουμε ωκεανογραφία, που σημαίνει την μελέτη των ρευμάτων και των κυμάτων στις ελληνικές θάλασσες. Το σύστημά μας Ποσειδών κάνει τις προβλέψεις για τα κύματα. Φερρυππίν, βάσει του συστήματός μας, του συστήματος που έχουμε, βγαίνουν οι απαγορεύσεις από όπλων και κάνουμε προβλέψεις για 2-3 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, κοιτάζουμε και μετράμε πληθυσμούς ψαριών. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την αλία μας, και όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ελλάδα λατρεύουμε τα ψάρια, και όχι μονάχα εμείς, έχει αρχίσει να τα λατρεύει και όλος ο κόσμος, και η δίαιτά μας είναι όλο περισσότερο σε ψάρια. Προφανώς και δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουμε υπεραλίευση, χρησιμοποιούμε μεθόδους για την αλία, οι οποίοι δεν είναι πάντα οι πιο οικολογικοί, πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι απαγορευμένοι. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο να καταλάβουμε πώς θα είναι οι πληθυσμοί των ψαριών μας. Δηλαδή, αν ξεκινήσετε, όπως σας είπα, από την οικειονογραφία μέχρι τη μέτρηση του πληθυσμού των ψαριών, αυτό σας δίνει ένα φάσμα των πραγμάτων που κάνει το ΕΛΚΕΘΕ. Μετράμε επίσης και την ποιότητα των ελληνικών ποταμιών, στις λίμνες, τι ψάρια υπάρχουν. Ένα πράγμα που είναι τα οικοσυστήματα στα ποτάμια μας, ακόμα και ξεροποτάμια, στη Ρόδο Φερρυππίν, υπάρχει ένα μικρό ψαράκι που λέγεται γκυζάνι, που είναι προστατευμένο, έχει το δικό του οικοσύστημα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο οικοσύστημα. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ποιότητα των νερών, των λιμνών και των ποταμιών επηρεάζει πάρα πολύ και την ποιότητα των υπογείων υδάτων, ουσιαστικά την ποιότητα των νερών που πίνουμε. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια τα βάζουμε μαζί και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει η φύση της Ελλάδας. Κάθε 100 χρόνια γίνονται μεγάλα τσουνάμι στη Μεσόγειο, όπως το 1956 ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με πολλούς νεκρούς. Πολύ πρόσφατα έγινε ένα μικρότερο στη Νότια Κρήτη. Εμείς έχουμε μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί ακριβώς ζούμε τόσο κοντά στη θάλασσα και ειδικά το καλοκαίρι έχουμε τόσους ανθρώπους που κολυμπάνε. Και ακόμα και ένα μικρό τσουνάμι, το οποίο θα γίνει από ένα σεισμό Φερρυππίν 7,5 ή 8, μπορεί να έχει θύματα αν δεν γνωρίζουμε τα βασικά πράγματα. Στο ΕΛΚΕΘΕ κάνουμε τις έρευνες μαζί με τους συναδέλφους μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει μια πολύ στενή σχέση με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και κοιτάζουμε τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, που είναι, για να καταλάβετε, κάτι σαν υποθαλάσσιες χιονοστιβάδες. Ή ακόμα και στην Ξηρά. Πολλές φορές βλέπετε, πηγαίνουμε σε ελληνικά νησιά. Αν πάτε στην Αίγινα, θα δείτε στο δυτικό κομμάτι της Αίγινας μια μεγάλη κατολίση που είναι σαν το βουνό να έχει φαγωθεί. Αυτό είναι μια κατολίση. Όταν έγινε αυτό, προφανώς έγινε τότε και ένα τσουνάμι.
Προσπαθούμε λοιπόν να μελετήσουμε τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις και επίσης μεγάλα φαινόμενα, ας πούμε, στο ελληνικό τόξο, που έχουν να κάνουν και το ελληνικό τόξο είναι μια μεγάλη σεισμική ζώνη που ξεκινάει από τη Ρόδο, νότια της Ρόδου, πηγαίνει νότια της Κρήτης, δυτικά της Πελοποννήσου, πηγαίνει πάνω δυτικά από τα Ιόνια νησιά και φτάνει σχεδόν μέχρι την Κροατία. Το ελληνικό τόξο έχει κάνει στο παρελθόν, τουλάχιστον ο μεγαλύτερος σεισμός που ξέρουμε ήταν ένας μεγέθους 8,7 το 65. Η εξερεύνηση του ελληνικού βυθού με το ερευνητικό σκάφος Αιγαίο ανήκει σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και επιστημονικά πιο ενδιαφέρουσες πτυχές δραστηριοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Το Αιγαίο, μήκους 62 μέτρων και πλήρωμα 21 ατόμων, αναβαθμίστηκε τεχνολογικά τα τελευταία χρόνια. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό όπως συστήματα σεισμικής ανάλυσης, χημικά και βιολογικά εργαστήρια, αλλά κυρίως το επανδρωμένο βαθυσκάφος Θέτης και το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα ROV που γίνεται περιζήτητο ακόμα και σε ξένα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίου φήμης. Το επισκεφθήκαμε σε μέρα γενικού τεχνικού ελέγχου και μοιηθήκαμε στα μυστικά του βυθού. Τι προβλέπει το πρόγραμμα σήμερα? Σήμερα αυτές τις δύο μέρες, και γι' αυτό σκεφτήκαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, κάνουμε δοκιμές για το βαθυσκάφος και είναι η ετήσια επιθεώρηση, η οποία ξεκίνησε από χθες. Οπότε σήμερα ο πλώας είναι βασικά για να ελεγχθούν διάφορα συστήματα του βαθυσκάφους και θα έχουμε όλο το πλήρωμα και τους συνεργάτες που χειρίζονται το βαθυσκάφος μας και θέλουμε πάρα πολύ, αν θέλετε, να κατεβείτε κι εσείς με το βαθυσκάφος για να δείτε πώς λειτουργεί και να δείτε και τον ελληνικούς βυθούς. Οι οποίοι από ό,τι μάθαμε είναι και πάρα πολύ πλούσιοι και σε ναυάγια αλλά και σε θησαυρούς οι οποίοι έχουν μείνει στο βυθό ανεκμετάλλευτοι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά και από άλλη μία πλευρά οι ελληνικοί βυθοί έχουν μια καταπληκτική βιοποικιλότητα που είναι ειδικά οι βυθοί γύρω από την Κρήτη. Είναι κάτι το μοναδικό από πλευράς των αριθμών των ειδών των οποίων υπάρχουν. Δηλαδή ένα κομμάτι βέβαια που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα ναυάγια, τα αρχαία ναυάγια. Μία μεγάλο όραμα που έχουμε με το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά δεν έχει βρεθεί κανένας να μας βοηθήσει να το υλοποιήσουμε, είναι να βρούμε το Ηράκλειο. Είναι ένα μεγάλο ναυάγιο που έγινε το 1966, θυμάμαι καλά. Το πλοίο ξεκίνησε από τα Χανιά για την Αθήνα και βυθίστηκε και χαθήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζουμε ότι ξέρουμε περίπου πού είναι και θα πρέπει να είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Μόλις πρόσφατα το ΕΛΚΕΘΕ βρήκε σε μια αποστολή ρουτίνας, δηλαδή κάνοντας την αναγνώριση για την εγκατάσταση ενός καλωδίου μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και βρήκαμε τρία βυζαντινά ναυάγια. Που είναι πάρα πολύ σπάνιο, λέει, στον ίδιο πλώα να βρεθούν τρία διαφορετικά ναυάγια. Και μπορώ να σας δείξω μερικές φωτογραφίες από αυτά. Δηλαδή ήταν να ρωτήσετε εδώ πέρα το πλήρωμα, όταν βρήκαν το πρώτο χοροπηδούσανε, όταν βρήκαν το δεύτερο, δηλαδή δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όταν ήταν το τρίτο, καθαρίζανε τους κομπιούτερς να δουν πως έχει γίνει κάποιο λάθος. Γιατί είναι τόσο σπάνιο να βρει κανείς τρία ναυάγια στον ίδιο πλώα. Και μάλιστα είναι τα αρχαιότερα ναυάγια που έχουν βρεθεί στη Μεσόγειο. Είχαμε μαζί μας την αρχαιολογική υπηρεσία. Το ένα από αυτά είναι βυζαντινό, τα άλλα δύο είναι μάλλον ρωμαϊκά. Όχι μόνο δεν ήταν τα αρχαιότερα, αλλά ήταν τα πιο βαθιά. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα δεν μπορείς να βρεις, δηλαδή σε βάθος χιλίων μέτρων, δεν βρίσκονται συνήθως ναυάγια. Αυτή είναι η πρώτη φορά και γι' αυτό και αυτό είχε πάρα πολύ, απέκτησε πολύ δημοσιότητα στον παγκόσμιο τύπο. Δηλαδή το Associated Press έκανε μία αναφορά και είχαν χιλιάδες ιστοσελίδες που αναφερθήκαν στη δουλειά μας για το ναυάγιο. 4 και το πρόσω. Κράτη το ανάποδα μέσα στο τιμόνι, όλο δεξιά, όσο και οι άλλοι. Yeah.
Ένα άλλο ιστορική σημασία ναυάγιο είναι ο προορισμός μας. Το Αιγαίο, με τον πρώην Υπουργό Γιάννη Μανιάτη και το συνεργείο της Βουλής Τηλεόρασης, έβαλε πλώρη για τα νυχτά της Αίγινας, όπου με το βαθυσκάφος Θέτης και σε 67 μέτρα βάθος αγγίξαμε το κουφάρι γερμανικού υποβρυχίου. Ο καπετάνιος Θοδωρής Κανακάρης μας εξηγεί πού ακριβώς πάμε. Εδώ θα πάμε στο ένα γερμανικό υποβρύχιο, το οποίο ναυάγησε εκεί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή εδώ η περιοχή είχε ναρκοθετηθεί όλη από τους Γερμανούς. Αυτός εδώ ήταν ένας διάδρομος ελεύθερος που ξέρανε τα γερμανικά υποβρύχια ότι δεν έχει τίποτα. Η ελληνική αντίσταση όμως είχε πάρει τμήμα των ναρκών που υπήρχε εδώ και το είχε μεταφέρει προς τα εδώ. Αυτό βρήκε γερμανικό υποβρύχιο σε γερμανική νάρκη και χάθηκε εδώ πέρα. Αυτό θα πάμε να δούμε τώρα. Το πλήρωμα ετοιμάζει το Θέτης για την κατάδυση. Το βαθυσκάφος είναι διθέσιο. Παίρνει τον κυβερνήτη και έναν συνεπιβάτη που κάθονται στη διάφανη σφαίρα από πλεξιγκλάς. Η κατάδυση γίνεται με ειδικό σύστημα πόντισης και ανέλκυσης που βρίσκεται στο ερευνητικό σκάφος Αιγαίο. Το Θέτης είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία πλοήγησης, επικοινωνίας με την επιφάνεια και έρευνας βυθού. Διαθέτει 2 ρομποτικούς βραχίωνες, αισθητήρες μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, δειγματολήπτες, προβολής και κάμερες που δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσει μεγάλο εύρος εργασιών στο βυθό. Πρόσφατα, το βαθυσκάφος συμμετείχε σε ερευνητική αποστολή στην καλντέρα της Σαντορίνης. Μαζί με το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα Max Rover και αυτό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, μετέφερε στο βυθό όργανα για την παρακολούθηση της παραμόρφωσης του πυθμένα της καλντέρας και την υδροθερμική παρακολούθηση του ενεργού ηφαιστείου. Το μέγιστο βάθος κατάδυσης του Θέτης είναι 611 μέτρα. Εμείς δεν θα ξεπεράσουμε τα 67. Το συναρπαστικό ταξίδι στο βυθό με τον κυβερνήτη μας, τον Κώστα Κατσαρό, μόλις αρχίζει. Αγία αποθέτη, σε δείτε άδεια καταδύσεως. Έχουμε άλλα 24 μέτρα για το βυθό. Και αυτό εδώ μπροστά με τα κίτρινα σφουγγάρια είναι το πυροβόλο που ήταν μπροστά. Ένα κανόνι μικρού διαμετρίου. Αυτό είναι το κατάστημα της πλώρης και είναι το κομμάτι της πλώρης που έχει κοπεί. Το οποίο έχει πάει πίσω και θα το δούμε πηγαίνουμε προς τα πίσω. Αυτό τι είναι, αυτό είναι. Όχι, είναι ο περιγύσκος, το έχουν τα υποβρύχια στη μέση και αυτά είναι τα περισκόπια του που είναι επάνω. Αυτά που κρέμονται είναι δίχτυα και σημεία ψαράδων που έχουν βιαστεί επάνω κατά κύριος. Όπως και αυτά εδώ είναι δίχτυα που έχουν μείνει επάνω από τράτα. Είναι επάνω στο υποβρύχιο. Είναι το κατάστημα που κυκλοφορούσε το πλήρωμα. Ένα, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα είναι το κομμάτι της πρίμης, φτάνουμε στην πρίμη και αυτή εδώ είναι η πλώρη. Μπορείτε να τη δείτε. Αυτό εδώ κάτω είναι η πλώρη του υποβρυχίου που έχει κοπεί από μπροστά. Και από κάτω είναι οι προπέλες. Εκεί φαίνεται μία προπέλα.